Και περνάμε αμέσως στο θέμα μας, γιατί είμαστε λίγο πίσω στο χρόνο. Αρχικά, θα ήθελα εγώ πάρα πολύ σύντομα να μιλήσω για το τι είναι βιοδείκτης στην ογκολογία, γιατί ίσως είναι μια έννοια με την οποία κάποιοι να μην είναι εξειδικευμένοι. Και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στον Περικλή για να μας δώσει κάποια απτά παραδείγματα από την κλινική πράξη για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους βιοδείκτες ως εργαλείο στην ογκολογία. Όταν λοιπόν λέμε βιοδείκτη στην ογκολογία, δεν αναφερόμαστε σε τίποτε άλλο παρά σε ένα δείκτη ο οποίος προσπαθεί να μας πει, να μας δείξει, εάν μια συγκεκριμένη θεραπεία που θέλουμε ή προγραμματίζουμε να εφαρμόσουμε στον ασθενή μας ή στην ασθενή μας, πρόκειται αυτή η θεραπεία να έχει αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, η λέξη βιοδείκτης είναι τόσο παλαιά όσο είναι και η ίδια η ιστορία της ογκολογίας και της ιατρικής, θα έλεγα, διότι προκύπτει από την ίδια την ανάγκη του ιατρού και φυσικά του ασθενή να μπορεί να προβλέψει κατά κάποιο τρόπο, αν μπορούσε ιδανικά να έχει μια μαγική σφαίρα στα χέρια του και να προβλέψει, είτε τη φυσική εξέλιξη μιας νόσου, είτε τις πιθανότητες να ανταποκριθεί η νόσος σε μια συγκεκριμένη θεραπεία. Άρα λοιπόν ο βιοδείκτης δεν αντανακλά τίποτε άλλο παρά την ίδια την αγωνία του γιατρού και του ασθενή να προβλέψει αν θα υπάρχει όφελος ή μη όφελος από μια θεραπεία και κατά συνέπεια να προχωρήσει στη θεραπεία η οποία θα έχει όφελος και όχι στη θεραπεία που μπορεί και επιζήμια να είναι και όφελος να μην έχει για τον ασθενή και αυτό βέβαια προτού να είναι πολύ αργά για τον ίδιο τον ασθενή. Σε αυτή τη διαφάνεια, που είναι και η τελευταία δική μου για να δώσω το λόγο στον κύριο Γιώβα στη συνέχεια, σας δείχνω πολύ απλά πώς λειτουργεί η χρήση του βιοδείκτη στην ογκολογία. Αυτό που πρακτικά κάνουμε στην κλινική πράξη είναι ότι ξεκινάμε από την ιατρική απεικόνηση, ξεκινάμε δηλαδή από μια εικόνα που δείχνει για παράδειγμα τον καρκίνο του πνεύμονα, όπως βλέπετε στην εικόνα σας, και από αυτή την εικόνα ξεκινά μια λήψη βιοψίας από τον όγκο, η οποία στη συνέχεια πηγαίνει στο εργαστήριο. Εκεί λοιπόν στο εργαστήριο γίνεται αφενός μεν η μορφολογική εκτίμηση, δηλαδή το να μας πει ο ειδικός ιατρός, ο παθολογοανατόμος, αν πρόκειται για αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα ή για πλακώδες καρκίνωμα του πνεύμονα ή για μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα, να μας δώσει δηλαδή την ιστολογική διάγνωση που είναι απαραίτητη στον κλινικό ογκολόγο και στη συνέχεια με τη βοήθεια των εφαρμογών της μοριακής βιολογίας ή της μοριακής ιστοπαθολογίας, ιδανικά να μπορέσουμε να βρούμε μία συγκεκριμένη γενετική μεταλλαγή η οποία θα λειτουργεί ως βιοδείκτης που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή να βρούμε μία γενετική μεταλλαγή, ίσως μία μετάλλαξη, μία γονιδιακή ενίσχυση ή κάτι άλλο, η οποία να είναι απόλυτα σημαντική για την εξέλιξη και την ανάπτυξη του καρκινικού κυττάρου και τον πολλαπλασιασμό του. Και ιδανικά να στοχεύσουμε αυτή τη μετάλλαξη με μια στοχεύουσα θεραπεία, δηλαδή με ένα ειδικό μοριακό φάρμακο, το οποίο να χτυπάει, να αναστέλει ειδικά αυτή τη γενετική μεταλλαγή και ιδανικά θα μπορούσε να είναι και από του στόματος αγωγή, η οποία είναι πολύ πιο εύκολη και πρακτική για την ασθενή, για τον ασθενή. Αυτό είναι λοιπόν που προσπαθούμε να κάνουμε στην κλινική πράξη, μέσα από τη μοριακή ανάλυση, να βρούμε κάποιον βιοδείκτη, που να μας πει ότι ο ασθενής μας θα ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά με μια συγκεκριμένη θεραπεία και στη συνέχεια να χορηγήσουμε αυτή τη θεραπεία. Με αυτή την πολύ σύντομη εισαγωγή λοιπόν, συνεχίζοντας από εκεί που αφήσαμε το νήμα, όπως είπε λοιπόν και ο κύριος Γιώβας, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της βελτίωσης, της καλυτέρευσης που έχουμε στα αποτελέσματα τα κλινικά των ογκολογικών ασθενών και κυρίως τη μείωση της θνησιμότητας από καρκίνο, αποδίδεται σε καινοτόμα φάρμακα. Δηλαδή, η αξία της καινοτομίας, ειδικά στην ογκολογία, είναι αναμφίβολη. Έχει υπολογιστεί και βλέπετε εδώ τα σχετικά διαγράμματα, ότι περίπου το 30% της μείωσης στη θνησιμότητα αποδίδεται στα καινούργια, στα καινοτόμα φάρμακα στην ογκολογία,
τα οποία συνήθως βασίζονται σε ένα βιοδείκτη. Δηλαδή βασίζονται στην ύπαρξη μιας γενετικής μεταλλαγής, ενός μοριακού δείκτη, ο οποίος μας βοηθά να καταλάβουμε εάν ο ασθενής θα ανταποκριθεί σε μια συγκεκριμένη θεραπεία ή όχι. Άρα λοιπόν η αξία τους ιατρικά είναι αναμφίβολη. Και πάμε να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα δύο κλασικά παραδείγματα στην ογκολογία. Το ένα στο οποίο αναφέρθηκε πριν και ο κύριος Γιώβας είναι ο μη μικροκυταρικός καρκίνος του πνεύμονα, που βλέπετε στο δεξί μέρος της οθόνης, και στο αριστερό μέρος έχουμε ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, τον κολοορθικό καρκίνο. Και στις δύο περιπτώσεις βλέπετε ότι σήμερα υπάρχει ένας μοριακός κατακερματισμός της πίτας που μας δείχνει με πολύ απλά λόγια, ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών έχουν στον όγκο κάποια συγκεκριμένη μετάλλαξη. Μπορεί να είναι μία απλή μετάλλαξη, μπορεί να είναι μία διαμετάθεση διάφορου τύπου γενετικές μεταλλαγές, οι οποίες χαρακτηρίζουν αυτόν τον όγκο και προσδίδουν με την ύπαρξή τους υψηλή πιθανότητα ανταπόκρισης σε μία συγκεκριμένη θεραπεία. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, στον καρκίνο του πνεύμονα, η παρουσία μεταλλάξεων στον υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, που είναι περίπου ένα 10-11% των ασθενών, το EGFR που είπαμε προηγουμένως, ή για παράδειγμα η παρουσία KRAS μεταλλάξεων, που είναι περίπου το 22% των περιπτώσεων, και αν εντοπίσουμε την G12C, που είναι σήμερα θεραπευτικά στοχεύσιμη, είμαστε περίπου στο 12-15% των ασθενών, αλλά και άλλες, όπως βλέπετε, διαθέτει σήμερα ο κλινικός ογκολόγος στοχευτικούς παράγοντες στη φαρέτρα του που μπορούν να θεραπεύσουν, να στοχεύσουν ειδικά αυτές τις μεταλλαγές και να έχουμε πολύ καλά κλινικά αποτελέσματα με παράταση της επιβίωσης, σημαντική παράταση της επιβίωσης και σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής. Γιατί λοιπόν θέλουμε αυτές τις καινοτόμες εξατομικευμένες θεραπείες? Εμείς οι γιατροί τις θέλουμε γιατί πρώτα απ' όλα είναι πιο αποτελεσματικές στον πληθυσμό που στοχεύουν, γιατί ταιριάζουν όπως το κλειδί στην κλειδαριά, έχουν ταχύτερη δράση, και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε στην κλινική πράξη, δηλαδή το διάστημα μέχρι την ανταπόκριση είναι πολύ άμεσο, είναι ασφαλή στη μεγάλη τους πλειοψηφία, με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες συγκρινόμενα με τη χημειοθεραπεία, και όπως θα δείξω στο τέλος της ομιλίας, είναι αποτελεσματικότερη και η διαχείριση των πόρων του συστήματος υγείας με αυτή τη στρατηγική. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το θέμα της αποζημίωσης των βιοδικτών, όπως καταγράφεται από τη διεθνή εμπειρία. Υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ποικιλία στον βαθμό της αποζημίωσης και στην ευρύτητα της διάδοσης της αποζημίωσης. Βλέπουμε ότι οι περισσότερες χώρες ακολουθούν κάποιες ξεχωριστές τακτικές, όμως τη μεγάλη τους πλειοψηφία αποζημιώνουν τους βιοδείκτες που οδηγούν σε εφαρμογή ιατρικής ακριβίας στην ογκολογία, δηλαδή στην χρήση ειδικών στοχευτικών παραγόντων, οι οποίοι θα στοχεύσουν ειδικά αυτές τις γενετικές μεταλλάξεις, γιατί αυτοί οι ασθενείς θα έχουν στη συνέχεια πολύ καλύτερη πορεία στην όσο τους, και αυτό μεταφράζεται πρακτικά και από άποψη οικονομικών της υγείας σε μικρότερη νοσηρότητα, μικρότερες πιθανότητες νοσηλείας σε νοσοκομεία, μικρότερη διάρκεια νοσηλείας και πολύ πιο ήπιες παρενέργειες, και από την άλλη πλευρά πολύ λιγότερες εργατόρες χαμένες από την εργασία των ασθενών αυτών, όταν αυτοί είναι λειτουργικά ικανοί να ανταποκριθούν στις εργασιακές τους ανάγκες. Έτσι λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εκεί ο FDA εφαρμόζει την πολιτική του Companion Diagnostic, δηλαδή όταν αποζημιώνεται ένας καινούριος μοριακός παράγοντας, αποζημιώνεται μαζί με το συγκεκριμένο συνοδό διαγνωστικό τεστ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η αποζημίωση πραγματοποιείται μέσω του ανεξάρτητου φορέα, του αντίστοιχου HTA φορέα που αξιολογεί την τεχνολογία υγείας. Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ο NICE. Έτσι λοιπόν, πάλι μαζί με το φάρμακο αξιολογείται και η αποζημίωση του βιοδείκτη. Στη Γερμανία είναι υποχρεωτικό από το κράτος να αποζημιώνονται οι βιοδείκτες εάν το τεστ απαιτείται βάσει της ένδειξης του φαρμάκου, ενώ αντίστοιχα παραδείγματα υπάρχουν σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Δεν θέλω να καταχραστώ άλλο τον χρόνο. Για να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Δυστυχώς στην Ελλάδα
και το λέω αυτό από την πλευρά του κλινικού γιατρού, είμαστε αρκετά πίσω. Η πρώτη λίστα αποζημίωσης 21 εξετάσεων διοδικτών δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2014 στο ΦΕΚ και ακολούθησε η διασύνδεση αυτών των εξετάσεων διοδικτών με την αποζημίωση εξατομικευμένων θεραπείων από τον ΕΟΠΗ. Επομένως, σήμερα ο κλινικός ογκολόγος, εάν βρει μια συγκεκριμένη μετάλλαξη και θέλει να δώσει το αντίστοιχο μοριακό φάρμακο, ένα μοριακό χάπιφερυπίν, θα πρέπει να υποβάλει προσέγκριση στον ΕΟΠΗ ηλεκτρονικά όλο το ιατρικό ιστορικό του ασθενή, τις ιατρικές του εξετάσεις, την εργαστηριακή εξέταση που αποδεικνύει την ύπαρξη της μετάλλαξης, τεκμηριωμένη γνωμάτευση γιατί ζητά την αποζημίωση του συγκεκριμένου φαρμάκου. Και οι κρίνοντες και στη συνέχεια η Επιτροπή του ΕΟΠΗ, βλέποντας την παρουσία της μετάλλαξης και το εύλογο αίτημα του γιατρού, αποζημιώνουν την εξατομικευμένη θεραπεία. Αυτό λοιπόν ήταν ένα πολύ σημαντικό θετικό πρώτο βήμα. Με λύπη όμως λέω ότι έκτοτε η λίστα δεν έχει επικαιροποιηθεί εδώ και 7 χρόνια, παρά την είσοδο νέων εξατομικευμένων θεραπείων στη θετική λίστα. Είμαστε πολύ πίσω σε σχέση με άλλες χώρες και αρκεί να σας πω ότι υπάρχουν βιοδείκτες οι οποίοι απαιτούνται από τον ΕΟΠΗ να υποβληθούν προκειμένου να εγκριθούν κάποιες καινούργιες θεραπείες, όπως είναι για παράδειγμα η ανοσοθεραπεία. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτοί οι βιοδείκτες που απαιτώνται να υποβληθούν δεν αποζημιώνονται μέχρι σήμερα από το ελληνικό δημόσιο. Και αυτό, αν σκεφτεί κανείς ότι μπορεί η δαπάνη για τις εξετάσεις βιοδείκτων να έχει ανεβεί, να ανεβαίνει τα τελευταία χρόνια με σταθερό ρυθμό, παρόλα αυτά όμως έχει βρεθεί από οικονομοτεχνικές αναλύσεις ότι η συμμετοχή των βιοδικτών στη δαπάνη του ΕΟΠΗ για διαγνωστικές εξετάσεις παραμένει εξαιρετικά μικρή και είναι της τάξης του 1% ακόμη και με τα πιο πρόσφατα δεδομένα. Πράγμα που σημαίνει ότι παρά την αύξηση της χρήσης βιοδικτών και την αποζημίωσή τους από το ελληνικό δημόσιο, αυτά παραμένουν ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με τη συνολική δαπάνη του ΕΟΠΗ για διαγνωστικές εξετάσεις, μαγνητικές, αξονικές, εργαστηριακό έλεγχο κτλ. Έτσι λοιπόν, συμπερασματικά, πρέπει να σκεφτούμε ότι η χρήση όλων αυτών των εξατομικευμένων θεραπείων μετά από την εξέταση του αντίστοιχου βιοδείκτη, όπως μας έδειξε και ο κύριος Γιώβας, που μπορεί σήμερα να γίνει με τις μεθόδους της βιοτεχνολογίας πολύ πιο άμεσα, πολύ πιο γρήγορα και εξετάζοντας έναν πολύ μεγάλο αριθμό πιθανών γενετικών μεταλλαγών που είναι κλινικά σημαντικές για ένα συγκεκριμένο τύπο καρκίνου, λειτουργεί προς όφελος όχι μόνο του ασθενούς αλλά και του συστήματος υγείας. Για τον ασθενή, νομίζω σας έδειξε πολύ ωραία πριν ο κύριος Γιώβας το πώς η ευρεία εφαρμογή της ανίχνευσης των γενετικών μεταλλαγών με μεθόδους NGS έχει σαν αποτέλεσμα την πολύ σημαντική μείωση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται από τη διάγνωση για να φτάσει οποιοδήποτε κύριος επαμεινώντας να λάβει τη θεραπεία που είναι ειδική για την περίπτωσή του. Εφαρμόζοντας λοιπόν αυτή την τακτική, μειώνουμε αυτόν τον χρόνο που είναι σημαντικός και κρίσιμος και για τον ασθενή αλλά και για το σύστημα υγείας. Όταν πληρούνται όλα αυτά τα κριτήρια, το κόστος της εξέτασης του βιοδείκτη είναι μικρό σε σχέση με το δυνητικό όφελος και το συνολικό. Έδειξα πριν ότι είναι περίπου 1% του προϋπολογισμού του ετήσιου του ΕΟΠΗ για διαγνωστικές εξετάσεις. Να σκεφτούμε και από την άλλη πλευρά ότι αν η εξέταση του βιοδείκτη δεν αποζημιώνεται από την κοινωνική ασφάλιση, τότε αυτό αναγκαστικά επιβαρύνει τον ήδη επιβαρημένο προϋπολογισμό του ογκολογικού ασθενούς. Και γνωρίζουμε σήμερα ότι το ελληνικό κράτος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να μην επιβαρύνει οικονομικά τους ασθενείς αυτούς. Αρκεί να αναφέρω ότι η πρόσβαση στα φάρμακα είναι δωρεάν, αρκεί να υπάρχει η αντίστοιχη έγκριση από τον ΕΟΠΗ και βέβαια απαιτείται επικαιροποίηση της λίστας με τους αποζημιούμενους βιοδείκτες στην Ελλάδα. Είμαστε 7 χρόνια πίσω. Αποζημιώνονται εξατομικευμένες θεραπείες χωρίς να αποζημιώνονται οι απαραίτητες νέες εξετάσεις βιοδικτών. Είναι επιτακτική λοιπόν η ανάγκη για τη δημιουργία του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την έγκαιρη και συνεχή αποζημίωση των βιοδικτών.